Η Ομοσπονδία μας σήμερα προκήρυξε πεντάωρη στάση εργασίας με την κατάθεση προς συζήτηση του ασφαλιστικού νόμου, διότι βλέπουμε ότι και αυτός ο νόμος, ο αντιασφαλιστικός όπως το λέμε εμείς, πατάει στα προηγούμενα, στους προηγούμενους νόμους που είχαν ψηφίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα προσθέτει αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και διατηρεί όλα τα κακώς κείμενα του νόμου Κατρούγκαλου στο 43-87-16, δηλαδή μειώσεις 350 ευρώ στις κύριες συντάξεις, έτσι, και ενταφιάζει και τις διεκδικήσεις δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων. Στην ουσία ήρθε να μπαλώσει όποια κενά δημιούργησαν ή δημιουργούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό ήρθε να κάνει με το νομοσχέδιο της Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα τα όρια ηλικίας συνεχίζουν να είναι στα 67 ή στα 62 με 40 χρόνια υπηρεσίας βάσει του νόμου 43-36 του 2015. Όπως προβλέπετε στο τρίτο μνημόνιο που, για να θυμηθούμε εδώ, ψήφισαν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Χωρίς καμία εξαίρεση και για καμία κατηγορία των εργαζομένων. Διατηρεί την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης για τις γυναίκες κατά 5 χρόνια και μάλιστα στο όνομα της ισότητας. Εκεί φτάσαμε με το νόμο 43-87 του 2016. Διατηρεί την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Έτσι, το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ και έτσι ανοίγει ο δρόμος κάποια στιγμή για την πλήρη κατάργησή του και μάλιστα του δίνουν και πρίκα τα 8 δις που έχει αποθεματικό. Η κρατική εγγύηση περιορίζεται μόνο στα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης και αυτή μετά από 20 χρόνια εργασίας, εφαρμόζοντας πλήρως όλες τις μειώσεις στις επικουρικές που φτάνουν το 50% από την αρχή της κρίσης και στο ΕΦΑΠΑΞ 40%. Διατηρείται η λαιλασία που έγινε στα ταμεία όλα αυτά τα χρόνια, περί τα 80 δις, διαχρονικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη να επιστραφούν από αυτούς που τα έκλεψαν. Βλέπουμε στο κρατικό προϋπολογισμό του 20 ότι μειώνουν το κονδύλι για τις συντάξεις κατά 192 εκατομμύρια ευρώ. Άρα από πού θα έρθουν αυτές οι αυξήσεις περιβόητες που ακούμε στα κανάλια? Και την κρατική χρηματοδότηση για τα ασφαλιστικά ταμεία τη μειώνουν κατά 475 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τις ασφαλιστικές μας εισφορές κατά 89 εκατομμύρια και μειώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους κατά 123 εκατομμύρια. Παρόμοια μέτρα, για να μην γελιόμαστε, παίρνονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη στρατηγική που έχουν εδώ και χρόνια για την υγεία και την ασφάλιση να είναι ατομική ευθύνη. Η υγειονομική περίληψη τη βλέπουν ως εμπόρευμα και πρέπει να υπόκειται για αυτούς στους νόμους της αγοράς. Υψώνουμε λοιπόν όλοι μαζί μία φωνή διαμαρτυρίας και απαντάμε με νέα απεργία στο αντασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός του 2020. Δεν θυσιάζουμε τα δικαιώματά μας για να αυξηθούν τα κέρδη των ομίλων. Οργανώνουμε και διεκδικούμε κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, μείωση των ορίων ηλικίας, ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Επέκταση του ανθυγιεινού, που εδώ για μας τους νοσοκομιακούς υπαλλήλους ακόμα δεν έχουμε ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μαζικές προσλήψεις ώστε οι βάρδιες να βγαίνουν με ανθρώπινο επίπεδο και χωρίς να κινδυνεύουν οι ασθενείς κάποιες φορές και εμείς οι ίδιοι από την εντατικοποίηση. Πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δημοσίων μοδάνων υγείας, πρόνοιας, κατάργηση κάθε πληρωμής των ασθενών. Αυτά όσον αφορά το ασφαλιστικό που κατατέθηκε προχθές.